Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε που και η Βουλή προσαρμόζεται στους επιβεβλημένους κανόνες της τηλεεργασίας, τηρώντας και αυτή απαρέκλητα τα μέτρα τα οποία μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί και εύχομαι σύντομα να είμαστε και πάλι περισσότεροι σε αυτήν την αίθουσα, ώστε και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται να είναι λίγο πιο ζωντανές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέλεξα να μιλήσω σήμερα στη Βουλή σε μια στιγμή δύσκολης μάχης με την πανδημία για ένα σημαντικό πιστεύω νομοσχέδιο το οποίο προσθέτει ακόμα μία δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Συγχρόνως όμως το νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί και έναν κεντρικό στόχο της κυβέρνησης. Τη συνέχιση της ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Βρίσκομαι όμως εδώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δείξω ότι το νομοθετικό έργο συνεχίζεται. Και συνεχίζεται παρά την αναστάτωση του κορονοϊού. Και ότι οι δικοί του περιορισμοί δεν περιορίζουν τις δικές μας μεταρρυθμίσεις. Υπόδειξη ότι ακολουθεί σύντομα στη Βουλή ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα νομοσχέδιο εμβληματικό που αναβαθμίζει τις τεχνικές σπουδές και απαντά σε πραγματικά ζητούμενα της αγοράς εργασίας. Ακολουθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο μετά από εξαντλητική δημόσια διαβούλευση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο λύνει τολμηρά χρόνια προβλήματα όπως οι παρεκκλήσεις από την εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και η γρήγορη εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων. Είναι πιστεύω ένα νομοσχέδιο το οποίο συνδυάζει την ισόρροπη ανάπτυξη πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Και τέλος θα ακολουθήσει, θα έχει κατατεθεί στις επιτροπές της Βουλής και θα ψηφιστεί λογικά μετά τις εορτές των Χριστουγέννων το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Την αναμόρφωση του νόμου 44-12, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει περισσότερη διαφάνεια αλλά κυρίως ταχύτητα. Ταχύτητα στην εκτέλεση όχι μόνο έργων μεγάλων, μεσαίων, μικρών, αλλά ταχύτητα και στην εκτέλεση διαγωνισμού προμηθειών του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για συγκεκριμένες πλευρές του κυβερνητικού σχεδίου, τις οποίες είχα παρουσιάσει στις προγραμματικές μου δηλώσεις. Είναι δεσμεύσεις τις οποίες είχα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, παρά τις πολλές δυσκολίες, παρά την εξαιρετικά προβληματική συγκυρία, η κυβέρνηση αυτή μένει συνεπής στη συμφωνία της με τους πολίτες. Αλλάζει τη χώρα, μιλά τη γλώσσα της αλήθειας και κάνει πράξη ό,τι λέει. Σήμερα, μάλιστα, πριν από λίγο, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας έκανε την πρώτη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το οποίο, προσχέδιο του οποίου έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και όπως έχω δεσμευθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο πριν κατατεθεί το οριστικό σχέδιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έρθει και στην Εθνική Αντιπροσωπεία για να συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Επιστρέφοντας λοιπόν στο σημερινό νομοσχέδιο, θα έλεγα ότι αποσκοπεί στην αντοχή αλλά και στη συνοχή της κοινωνίας.
γιατί από τη μία πλευρά προσφέρει σημαντικές ασπίδες προστασίας σε εργαζόμενους και άνεργους που πλήττονται από την έξαρση του COVID, ενώ από την άλλη συνεχίζει με σταθερά βήματα στο δρόμο της κεντρικής στρατηγικής μας κατεύθυνσης. Οι πολίτες να απαλλάσσονται σταδιακά από βάρη και ταυτόχρονα βέβαια να τονώνεται η απασχόληση. Να διατηρούνται δηλαδή οι δουλειές σήμερα για να μπορούν να αυξάνονται αύριο. Κομβικό στοιχείο στο νομοσχέδιο, το οποίο σύντομα θα είναι νόμος του κράτους, αποτελεί η νέα αποκλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων και εργοδοτών. Εδώ η πρόθεσή μας είναι απολύτως σαφής. Γνωρίζουμε από όλες τις διεθνείς έρευνες, δεν το αναδεικνύει μόνο η έκθεση Πισαρίδη, είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται σε όλες τις αναλύσεις που αφορούν στην ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία, ότι το μη μισθολογικό κόστος στην πατρίδα μας παραμένει δυσανάλογα μεγάλο. Ενθαρρύνει την παραοικονομία, αποθαρρύνει τις επενδύσεις, προτρέπει τελικά πολλούς νέους συμπολίτες μας να φύγουν στο εξωτερικό και φυσικά ενθαρρύνει και την εισφοροδιαφυγή. Συνεπώς, κάθε μείωση του μη μισθωτικού κόστους ενισχύει τα ταμεία των επιχειρήσεων, αλλά προφανώς ενισχύει και το πορτοφόλι των μισθωτών. Με τη νέα υποχώρησή τους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, οι ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα μας μειώνονται σωρευτικά κατά 3,9%, φτάνοντας ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ στην πατρίδα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ωφελεί παραπάνω από 250.000 επιχειρήσεις. Ωφελεί σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Και για να γίνω πιο πρακτικός, αυτό σημαίνει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ για τον μισθωτό των 1.000 ευρώ, 342 ευρώ για κάποιον ο οποίος αμείβεται με 1.500 ευρώ, 456 ευρώ για κάποιον ο οποίος έχει μισθό 2.000 ευρώ. Ανάλογη κλιμάκωση θα έχουν προφανώς και τα ωφέλη για τις επιχειρήσεις. Εξαιρετικά σημαντική αυτή η παρέμβαση, ειδικά για τη μισθωτή εργασία, η οποία χτυπήθηκε ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας. Μια μισθωτή εργασία την οποία πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστική, λιγότερο επιβαρυντική για τους μισθωτούς και για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλά πληρωμένες θέσεις απασχόλησης στην πατρίδα μας. Και φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα συνομιλούν με τις μεγάλες, αλλά και μικρές και μεσαίες εργοδοτικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους της παραγωγικής Ελλάδος. Πολλές φορές οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, όχι μόνο των μεγάλων, των ίσο, αλλά και των μεσαίων και των μικρών, μας έλεγαν ότι η μείωση του μη μισθωτικού κόστους είναι εξίσου σημαντική, αν όχι πιο σημαντική, από τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων. Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις της, έχει μειώσει και τα κέρδη των επιχειρήσεων και το μη μισθολογικό κόστος με την παρέμβαση την οποία κάνει με το παρόν νομοσχέδιο. Ένα δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου αφορά μια σειρά από ευνοϊκές προβλέψεις για τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής σε καιρό πανδημίας. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτές και ο Υπουργός Εργασίας. Επιτρέψτε μου να σταθώ μόνο σε κάποιες, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες μπορούν στο εξής να ρυθμίζουν οφειλές στα ταμεία σε 24 δόσεις μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Το ίδιο ισχύει για όσους δεν πρόλαβαν να ωφεληθούν από τις παρατάσεις των τελευταίων 4 μηνών. Όσοι μάλιστα αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες συνάντησαν δυσκολίες στην εκαθάριση των εισφορών τους για το 2019, τώρα θα μπορούν να τις αποπληρώσουν σε 5 δόσεις αντί των 2. Διευκολύνονται έτσι περισσότεροι από 800.000 ασφαλισμένοι, διευθυντήτως οριστικά για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, οι πολύπλοκοι,
διαδικασία υπολογισμού και εισπράξης ασφαλιστικών εισφορών, την οποία είχε καθιερώσει νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεύτερη παρέμβαση, εξαιρετικά σημαντική. Για τον Δεκέμβριο διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους σχεδόν 500.000 δικαιούχους. Από σχεδόν 260.000 νοικοκυριά. Και σε αυτούς εντάσσονται για πρώτη φορά, και θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Εργασίας, τον Υπουργό και την Υφυπουργό για αυτήν την πρόνοια, άστιγοι συμπολίτες μας, αλλά και γυναίκες. Γυναίκες θύματα βίας που ζουν σήμερα σε ξενώνες φιλοξενίας. Δεν το είχαμε σχεδιάσει έτσι, κύριε Υπουργέ, αλλά είναι ίσως συμβολικό ότι ψηφίζεται σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας σε βάρος των γυναικών. Αυτή η πρόβλεψη, η οποία έρχεται να συμπληρώσει ένα προηγούμενο κενό και δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες, θύματα βίας που ζουν σε ξενώνες, να απολαμβάνουν και αυτές το ελάχιστο εγγυημένο εισοδήματος. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι πια συνταγματικά θεσμοθετημένο. Είτε το ονομάστε κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, είτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι ένας μηχανισμός στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, ο οποίος δοκιμάστηκε και άντεξε στον χρόνο. Θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενισχύθηκε στη συνέχεια παρά την αλλαγή του ονόματος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατοχυρώθηκε συνταγματικά με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και τώρα σε αυτή την δύσκολη στιγμή για σχεδόν μισό εκατομμύριο συμπολιτών μας που ίσως αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, έρχεται η κυβέρνηση και διπλασιάζει το επίδομα το οποίο θα λάβουν το Δεκέμβριο για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία περνάνε. Με το νομοσχέδιο, ειδική μέρινα λαμβάνεται και για τους επαγγελματίες των επιστημονικών κλάδων. Δικηγόρους, γιατρούς, οικονομολόγους, θα χορηγηθεί σε αυτούς εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. Παρατείνεται επίσης, όπως ξέρετε, και για τον Νοέμβριο η δυνατότητα ένταξης εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής εργασίας, με ταυτόχρονη χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης, όπως και την άνοιξη, έτσι και τώρα η ρύθμιση αυτή έρχεται να στηρίξει επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από την πανδημία. Και σε ό,τι αφορά τις άδειες των εργαζομένων, το δικαίωμα αυτό μεταφέρεται για το 2021. Τέλος, αναθεωρείται και το πλαίσιο για την περιστασιακή εργασία ανέργων και μακροχρόνια ανέργων που δικαιούνται τακτική επιδότηση. Θα διατηρούν αυτό το δικαίωμα, έστω και αν απασχολήθηκαν σε αγροτικές εργασίες για λιγότερο από 70 μέρες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, την κοινωνική στόχευση του νομοσχεδίου συμπληρώνουν μια σειρά από επιμέρους διατάξεις που εστιάζονται σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας. Αφορούν προβλήματα που δεν απασχολούν συχνά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ούτε και πρωταγωνιστούν στα δελτία ειδήσεων ή συχνά στα σχόλια των social media. Όμως τα επικαλούμε ακριβώς για να πάψουν κάποτε να είναι αόρατα και για να τονίσω ότι αυτή την κυβέρνηση την απασχολεί κάθε όψη της κοινωνικής πραγματικότητας. Για παράδειγμα, διπλασιάζονται οι συντάξεις των τέκνων που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Τώρα θα λαμβάνουν το μισό της σύνταξης που δικαιούνται από τους γονείς τους αντί του 25%. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου και στρατιωτικοί, οι οποίοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, θα θεμελιώνουν πια δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 15 έτη υπηρεσίας. Και διευρύνεται το πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία» για την αυτόνομη διαβίωση. Με κρατικά έξοδα, 600 νοικοκυριά αστέγων θα μεταφερθούν
σε μισθωμένες κατοικίες με εξασφαλισμένη εργασία στα μέλη τους. Και τέλος παρατείνονται οι προθεσμίες χορήγησης των αιτήσεων, μάλλον για το επίδομα γέννησης, ώστε να θεραπευθούν κάποιες προηγούμενες καθυστερήσεις, ενώ το πρόγραμμα ενισχύεται για το 2021 με ακόμα 37 εκατομμύρια. Επιτρέψτε μου ωστόσο να μην αναφερθώ σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, εξάλλου όπως είπα αυτά έχουν ήδη αναλυθεί διεξοδικά στη συζήτηση στην Επιτροπή και φαντάζομαι ότι θα αναφερθούν σε αυτά και οι συνάδελφοι στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Τώρα τονίσω ότι η παρέμβασή μου σήμερα έχει έναν κεντρικό στόχο. Να βεβαιώσει ότι μπροστά στην κρίση του κορονοϊού η πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις, στους νέους, στους ανέργους. Και ότι όπως η κυβέρνηση δίνει τη μάχη για την υγεία όλων, το ίδιο μεθοδικά εργάζεται και για την ευημερία όλων. Μόλις χθες ανακοίνωσα τη δρομολόγηση διαδικασίας μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για τους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι μια πρωτοβουλία παράλληλη με την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που τόσο έχει ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει την πανδημία, αλλά για να μπορεί να σταθεί δυναμικά στα πόδια του και την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα, συμβαίνουν αυτά με τον υπερδιπλασιασμό των μονάδων εντατικής θεραπείας και την απόλυτη επάρκεια φυσικά των νοσοκομείων μας σε εξοπλισμό και σε φάρμακα. Αλλά και σε συνδυασμό με ένα τεράστιο έργο που διεξάγεται καθημερινά στα μέτωπα των ελέγχων, του εντοπισμού, της εχνηλάτησης των κρουσμάτων του ιού. Με την ίδια λοιπόν πίστη υπερασπίζομαι και σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο συμπληρώνει την οικονομική θωράκιση της χώρας. Θυμίζω ότι ήδη από την Άνοιξη το κράτος αποζημιώνει αμέσως όποιον πλήττεται. Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν ανασταλεί, όπως και εδώ στον δανείων. Τα ενίκια επιδοτούνται κατά 40%. Το πρόγραμμα Συνεργασία καλύπτει αμοιβές όσων αναγκάζονται να εργαστούν με μειωμένο ωράριο για να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας. Και βέβαια, 100.000 νέες θέσεις εργασίας επιδοτούνται ακόμα και μέσα στην κρίση. Σήμερα, εργοδότες και εργαζόμενοι ανακουφίζονται με μία ακόμα σοβαρή μείωση των εισφορών. Όμως, η απασχόληση και η υγεία της οικονομίας συνδέονται άμεσα με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και προς αυτές έχουν κατευθυνθεί ως τώρα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, θα φτάσουν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Θυμίζω ότι συνολικά το πρόγραμμά μας κατά της πανδημίας φτάνει τα 24 δισεκατομμύρια του 2020. Και σε αυτά έχουν προϋπολογιστεί να προσθεθούν, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, ακόμα 7,5 δισεκατομμύρια για το 2021. Για να αντιληφθούμε λίγο τα μεγέθη, τα ποσά αυτά αθροιζόμενα είναι περίπου όσα η χώρα θα εισπράξει σε δάνεια αλλά και σε επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Και για να δηλώσω τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει αυτή η αποκαλούμενη ρευστότητα, η οποία τόσο απαραίτητη είναι για να κρατήσει στη ζωή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είτε έχουν ανασταλεί είτε έχουν ως αποτέλεσμα της κρίσης δει σημαντική μείωση του τζίρου τους, να πω δύο λόγια μόνο για το μηχανισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Είναι ένα μέτρο το οποίο αποδεδειγμένα είναι εξαιρετικά επιτυχημένο. Αφορά σε μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες από τη φύση τους δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Γι' αυτό και το πρόγραμμα αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και θα βαίνει ακόμα πιο ενισχυμένο εφόσον αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες των καιρών. Τα δεδομένα. Μόλις προχθές, λίγες μέρες αφότου άνοιξε η σχετική πλατφόρμα, 79.000 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 420 εκατομμύρια από τον τέταρτο κύκλο του προγράμματος, ένας κύκλος δανεισμού κατά τον οποίο το 50% δεν είναι επιστρεπταίο. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι αρχικές αιτήσεις ξεπέρασαν τις 225.000. Και μόλις τώρα, με ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών ότι ακόμα 143.000 επιχειρήσεις θα λάβουν σήμερα εντός της ημέρας, θα δουν στους λογαριασμούς 700 ακόμα εκατομμύρια. Λίγες μέρες. Αφότου άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα η κυβέρνηση έδωσε και στήριξε με πραγματική ρεστότητα, γιατί οι ανάγκες των επιχειρήσεων, ξέρετε, δεν μπορούν να περιμένουν, παραπάνω από 220.000 επιχειρήσεις με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι, όπως σας είπα, μεγάλες, καφετέριες, ταξί, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γυμναστήρια, κομμωτήρια, μαγαζιά λιανικού εμπορίου, δικηγορικά γραφεία, λογιστές, φροντιστήρια σε κάθε γωνιά της χώρας. Θα το ξαναπώ. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές. Θέλω να δώσουμε τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση η οποία έχει βάλει τους εργαζόμενους σε αναστολή να έχει την απαραίτητη ρεστότητα σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις μείωση των δανείων, ώστε να μπορεί να καλύψει τα βασικά λειτουργικά της έξοδα, να αποφύγει το φάσμα της χρεοκοπίας, ώστε να ξανασυναντηθεί με την ανάπτυξη όταν με το καλό μπορέσουμε να απομακρύνουμε την πραγματικότητα των περιοριστικών μέτρων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς, απέναντι σε όλα αυτά, εύχομαι να με διαψεύσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους βλέπω στην αίθουσα, η αξιωματική αντιπολίτευση αδυνατεί να εκφέρει κάποια τεκμηριωμένη θετική πρόταση. Βλέπω ένα εκρεμές ανάμεσα στην ανεύθυνη καταγγελία από τη μία και στην ανέξοδη πλειοδοσία από την άλλη. Όχι σε κάθε κυβερνητική δράση. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω, με ενδιαφέρει να ακούσω και από τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι θα πάρει το λόγο, κατά το πόσο στηρίζει τις ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Αν συμφωνεί με τη μείωση, παραδείγματος χάρη, των εργοδοτικών εισφορών, αν συμφωνεί με την αύξηση του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ζητήματα αυτά. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό που ακούμε στον επίσημο δημόσιο λόγο είναι όχι σε κάθε κυβερνητική δράση. Ακούμε όμως και ένα παραδοσιασμό. Δίνω πάντα τα διπλάσια από αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Είναι δυνητικό παράδειγμα η προσλήψη στην υγεία. Είχατε ξεκινήσει με 4.000. Όταν διαπιστώσατε ότι έχουμε κάνει σχεδόν 7.000, πήγατε σε 15. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε. Πάρα πολύ εύκολο. Κάθε φορά να παίρνεις αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση και να τα προσλάβεις επί δύο. Αυτή η φόρμουλα δεν δουλεύει. Δυστυχώς δεν δουλεύει ούτε για τα δημοσκοπικά σας ποσοστά. Πάντως σίγουρα δεν βοηθάει στο να χτίζεται αξιοπιστία σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία αναζητά περισσότερο παρά ποτέ ενότητα και σαφή και τεκμηρωμένο πολιτικό λόγο. Γι' αυτό και το δικό μας βλέμμα δεν είναι στραμμένο στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είναι στραμμένο στην κοινωνία, είναι στραμμένο στον κοινό μας εχθρό. Ο κοινός εχθρός λέγεται COVID-19.
Αυτό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε ως κεκτημένο είναι τη δημόσια υγεία και την οικονομική ευημερία. Και στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αποτελούν ψηφίδες που δίπλα σε πολλές άλλες δράσεις της κυβέρνησης διαμορφώνουν μία ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική. Είναι μέτρα τα οποία έχουν ιδεολογικό πρόσημο, αποτελούν όμως καθρέφτη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άσκηση του κυβερνητικού έργου. Απέναντι στον κορονοϊό προκρίναμε τη δημόσια υγεία, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του κράτους, στηρίζοντας έμπρακτα και όχι στα λόγια το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι και απέναντι στις οικονομικές του συνέπειες, προκρίνουμε την απασχόληση, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των επιχειρήσεων. Και όπως ακριβώς το πρώτο μέτωπο, στο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση του κράτους για το κοινό καλό, έτσι και στον δεύτερο τομέα, αυτόν της ανάταξης οικονομίας, οι κόσμοι της παραγωγής και της εργασίας οφείλουν να συναντηθούν για την αμοιβαία ευημερία. Και αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν της δίνω ιδεολογικό προσδιορισμό. Θα πω ότι είναι μια πολιτική κοινωνικά δίκαιη. Είναι μια πολιτική η οποία στρέφει το βλέμμα πρώτα και πάνω απ' όλα σε αυτούς που δοκιμάζονται περισσότερο σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια πολιτική η οποία διαπνέεται από μια εθνική ματιά. Κοιτάζει το όλον, το συνολικό καλό της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και σήμερα. Θα βγούμε από αυτή την κρίση όρθιοι, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό.